Μου ήρθε ο Ηλίας και μου λέει νιονιό, τουτού, γαμάι. Ξεκίνησε όλη η ιστορία από μια βόλτα που έπεσε ένα τηλέφωνο ένα βράδυ από το φίλο μου τον Πάτρικ. Ο οποίος γύρισε και μου είπε ότι φτιάξα αμάξι να βγούμε στον Όλυμπο. Όλυμπο, Λάρισα με τα παιδιά, μου έδειξε φωτογραφίες κτλ. Ανεβήκαμε στη Λάρισα, πήγαμε βόλτα όλοι παρέα. Φτάσαμε, ανεβήκαμε στον Όλυμπο. Απίστευτο πράγμα. Την επόμενη μέρα πήγαμε στην πίστα στο Ελευθερέ, πώς το λέγανε αυτό. Στο οποίο πήγα και αγκάλιασα τον τοίχο με αγάπη. Από εκεί είχα αρχίσει και νιώθω ότι χρειαζόμουν λίγο δύναμη. Μετά μια εβδομάδα το ξαναέβγαλα, είχε τριήμερο track day, drift day μάλλον, στα Μέγαρα, που έβγαλα και το αυτοκίνητο, ζάδωσα, έτοιμος, με λάστιχα, όλα. Και στο γυρισμό λοιπόν από αυτό το drift day, έβαλα αγγελία το μοτέρ και ξεκίνησα να κάνω ένα μικρό engine swap. Έφτιαξα ένα 4α-G turbo για 300 άλογα, το οποίο δεν μπήκε ποτέ στο αμάξι μου. Πουλήθηκε όπως ακριβώς φτιάχτηκε. Και τελικά καταλήξαμε μετά από 5 ή 6 μήνες, χωρίς να είμαι σίγουρος για το τι μοτέρ θέλω να βάλω. Και καταλήξαμε λοιπόν σε 4G63, μοτέρ από Evo. Υπήρχαν και οι απόψεις και οι γνώμες και οι ιδέες από διάφορα άλλα άτομα. Ξεκίνησα απλά να πάρω ένα μάλλο F86, γιατί μου άρεσε σαν αμάξι. Ιαπωνικό στυλ, παλιό, ατμόσφαιρα, ξύλο, τέρμα γκάζι, τιμονιές εκεί κτλ. Πώς το κάνεις έτσι θα μάθει. Εντάξει. Κοίτα, θα σου πω την αλήθεια, ζήλεψα. Κοίτα το πορτοκαλί εκεί πέρα της Driftworks, Driftworks, Works και πώς τους λένε αυτούς. Είναι σάβρα το που***. Εκεί εντάξει να του κόβω, μου αρέσει εκεί πέρα και λίγο το κόψουμε εκεί πέρα. Το κάναμε χαμηλό, θα κάνουμε τα πάντα για να δουλέψει. Η γεωμετρία του, η ανάπτυσή του, το στήσιμό του, όλα να γίνει όσο το δυνατόν καλύτερα μπορεί. Σε ένα χρόνο από τώρα που μιλάμε, θα έχω πατήσει μίζα και θα στρώνω. Τι σε έκανε και επέλεξες την έμπα καρακάστα? Ένας λόγος. Ένας. Είναι τρελή. Και δεν μου είπανε σε τίποτα όχι. Αν υπάρχει ένα βίντεο, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο στο, δεν ξέρω πού, σε κινητό που υπάρχει, δεν ξέρω. Τους είχα πει, κόφτε το. Απλά όταν το κόψετε, δείξτε μου μετά ότι το κόψατε, όχι την ώρα που το κόβετε. Ο maximum στόχος του κινητήρα είναι για 600 άλογα, πράγμα το οποίο θα είναι αχρίαστο σίγουρα. Και απλά θα παίζουμε από 500 με 600 άλογα. Ευχαριστώ ένα dragster στον Άρη, γι' αυτό θα πάει στα 600 άλογα, να ξέρετε. Θα πάει μία φορά για να πάμε να πατήσει ο Άρης dragster. Όσα έχει βγάλει το Ιώτα, θα λιώσω όλα στους τοίχους. Μέχρι και το μεσαίο θα σπάσω, να ξέρετε. Υπάρχει μια, έχει γίνει ήδη μία αρχή και έχουν φτιαχτεί ήδη τα κρυανά, τα redline σε πολυεστερικά. Μελλοντικά θα γίνει και αυτά carbon. Απλά εντάξει, την αμαρτία να σπάς redline φανάρι. Εντάξει, το carbon το φανάρι δεν στοιχίζει 100 ευρώ το κομμάτι το τόσο. Ας πάσω 800 ευρώ τώρα. Ο κουμπάρος μου όταν είδε το αυτοκίνητο, γύρισε και μου είπε, καλά είσαι πώς έχεις κάνει έτσι? Αυτή ήταν η αντίδραση. Αλλά έμαθα εγώ ότι του άρεσε.